Σύμφωνα με την Αμερικανική Κοινότητα για τον Καρκίνο, θα υπάρχουν 95.270 νέες περιπτώσεις διάγνωσης καρκίνου στο παχύεντερο στις ΗΠΑ φέτος. Οι περισσότεροι ασθενείς θα θεραπευτούν με εγχείρηση, θεραπεία με ακτίνες ή χημειοθεραπεία και όλοι αυτοί οι τρόποι αντιμετώπισης θα φέρουν μαζί τους παρενέργειες. Αν όμως υπήρχε μια πιο ασφαλής και φυσική θεραπεία, σύμφωνα με μια νέα μελέτη, αυτό ακριβώς πιστεύουν οι ερευνητές ότι έχουν βρει. Δεν είναι μυστικό ότι το λάδι καρύδας έχει απίθανα ωφέλη για την υγεία. Κάποιοι θεωρούν το βιολογικό, παρθένο λάδι καρύδας υπερτροφή. Το λαβρινικό οξύ, το συστατικό του λαδιού καρύδας, το οποίο πιστεύεται ότι έχει αντικαρκινικές ιδιότητες, υπάρχει και στο μητρικό γάλα. Είναι ένα λιπαρό οξύ μέσης αλυσίδας το οποίο υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σύστημα, προσφέροντας πολλές αντιμικροβιακές ιδιότητες. Το λάδι καρύδας στην ουσία είναι πολύ καλό για την υγεία. Είναι πρώτο στην λίστα αντιφλεγμονωδών τροφών, άρα είναι αντιβακτηριακό, αντικαρκινικό, αντιμυκητιακό, αντιμικροβιακό, αντιγυϊκό και έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Το λάδι καρύδας βοηθά στην εξισορρόπηση των επιπέδων σακχάρου και ινσουλίνης στο αίμα, μειώνει τον κίνδυνο για καρδιακές νόσους, σκοτώνει τους μύκητες και βοηθά στη διατήρηση ενός υγιούς βάρους. Λάδι καρύδας και καρκίνο στο κόλον. Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Cancer Research, το λαβρινικό οξύ στο λάδι καρύδας έχει αντικαρκινικές ιδιότητες. Το λαβρινικό οξύ αποτελείται από 50% λάδι καρύδας και οι ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας ανακάλυψαν ότι εξαφάνισε εντελώς το 90% των καρκινικών κυττάρων στο κόλον μέσα σε 2 μόλις μέρες θεραπείας in vitro. Οι ερευνητές επικαλέστηκαν και άλλες έρευνες που στηρίζουν τα ευρήματα τους. Κατά τη διάρκεια της in vitro μελέτης, οι ερευνητές κάνουν πειράματα σε τριβλίο πίτρι ή σε ελεγχόμενο περιβάλλον, έξω από ζωντανούς οργανισμούς. Στις μελέτες in vivo οι ερευνητές διεξάγουν τα πειράματα τους στους ίδιους τους ζωντανούς οργανισμούς. Η μελέτη για το λάδι καρύδας και τον καρκίνο στο κόλον είναι in vitro, γι' αυτό και κάποιοι μπορεί να αμφισβητήσουν τα ευρήματα. Η περαιτέρω έρευνα κοστίζει πολλά χρήματα, γι' αυτό και οι ερευνητές δεν μπορούν να βρουν μια φαρμακευτική εταιρεία που να τους στηρίζει. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κοινότητα για τη Διατροφή, οι κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι τα λιπαρά που υπάρχουν στο λάδι καρύδας μπορεί να αποβούν χρήσιμα για τη θεραπεία και πρόληψη ασθενειών όπως η οστεοπόρωση. Ασθένειες που προκαλούνται από ιούς, η νόσος της χολιδόχου κύστης, η νόσος του CHROHN και ο καρκίνος. Το λάδι καρύδας έχει αποδειχτεί στο παρελθόν ότι συμβάλλει στη μείωση των βλαβερών παρενεργειών της χημειοθεραπείας και βελτιώνει την ποιότητα ζωής για τους ασθενείς με καρκίνο. Περαιτέρω έρευνες στο λάδι καρύδας. Τα λιπαρά οξέα μέσης αλυσίδας θεωρείται ότι θεραπεύουν το Αλτσχάιμερ, την νόσο Πάρκινσον, την νόσο Χάντινταν, την πολλαπλή σκλήρυνση, την επιληψία που δεν θεραπεύεται με φάρμακα και τον διαβήτη. Όταν η Dr. Mary Newport άρχισε να δίνει στον άντρα της μια δόση λαδιού καρύδας καθημερινά, τα συμπτώματα του Αλτσχάιμερ βελτιώθηκαν σημαντικά μετά από 60 μέρες. Εξηγεί, τα σώματα κετώνης μπορούν να βοηθήσουν τον εγκέφαλο των νεογέννητων να επανέλθει μετά από απώλεια οξυγόνου,
την καρδιά να επανέλθει μετά από οξύ επεισόδιο και μπορούν να συρρυκνώσουν τους καρκινικούς όγκους. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην σελίδα δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη γνωμάτευση του ιατρού σας. Αν αποφασίσετε να ακολουθήσετε κάποια διατροφή, ρωτήστε τον προσωπικό ιατρό σας.